Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιεστήριο, όπως σας είχαμε προαναγγείλει. Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά, πραγματική χαρά, τον κύριο Γιώργο Καλατζαφέρη, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και... χαρά και ευχαρίστηση να βρίσκομαι μέσω εκλεκτών συναδέλφων. Να είστε καλά, πρόεδρε. Μια χαρά είστε, πρόεδρε. Δόξα Θεώ. Ξεκούραστε. Δόξα Θεώ, εντάξει. Το τζόκινγκ, το μπάσκετ. Ναι, οι εκπομπές. Εκπομπές. Η σχολή κανονικά. Και έχουμε καθαρίσει από αυτά τα άχη τα οποία μας είχαν. Δεν σας λείπει η πολιτική. Δεν σας λείπει. Όχι, δεν μου λείπει το καφενείο. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ποτέ καφενόβιος. Ναι. Και ως εκ τούτου δεν μου λείπει το καφενείο. Αυτή δεν είναι βουλή. Μα και έχεις περάσει από εκεί, έχεις περάσει με πολύ μεγάλα ονόματα. Αν δεν μου λείπει, υποβαθμίζεται όμως. Υποβαθμίζεται. Η σημερινή βουλή θα μπορούσα να πω είναι ένα κακό δελφινάριο. Τι φταίει όμως. Έχω την αίσθηση. Τα άτομα που βάζουν τα κόμματα. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος. Οι αρχηγοί σκέπτονται ότι. Μην βάλουμε αξία, γιατί αύριο το πρωί θα τους βρούμε μπροστά μας. Και βάζουν όλο και χαμηλότερο κόσμο. Προσφέρονται, γιατί έχοντας ζήσει και εγώ από το 60, υπήρχε και μάλιστα και με προσωπικότητες και πάλι. Και ποιος είναι ο Ηλιού, ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ο Στεφανόπουλος, ο Κανελόπουλος. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και φαίνεται από αυτή την λειψανδρία που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Η νέα γενιά δεν μετέχει. Η νέα γενιά είναι απογοητευμένη. Και καλώς είναι απογοητευμένη. Αλλά πώς θα διεκδικήσει τη δευτεία στη ζωή της. Θα πάει δεν κάποια στιγμή στα χέρια της. Δεν διεκδικεί κάτι που δεν την αντιπροσωπεύει. Δεν θα πάει τη χώρα στα χέρια της κάποια στιγμή. Δεν διεκδικεί κάτι που δεν την αντιπροσωπεύει. Ποια χώρα να πάρει. Ποια χώρα. Υπάρχει χώρα. Χώρος υπάρχει. Να αναλάβει, να μπει μπροστά. Ναι, είχαμε μία βουλή που ήταν μισή-μισή. Τώρα το σύνολο της Βουλής είναι μνημονιακό. Το σύνολο της Βουλής αυτή τη στιγμή. Είχατε βάλει όμως εσείς στο χεράκι σας. Είχατε βάλει εσείς στο χεράκι σας. Ναι, και το κατάλαβα νωρίς. Το κατάλαβα νωρίς. Αν μένατε απ' έξω, το σχέδεσαι, διότι θα είστε. Θα μου λάβει ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι. Ναι, αλλά δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Θα είχαν αρχίσει τα κάποια τα κοντρώσω από τότε. Εκτός εάν ο εμπειρότατος Μάκης Κουρής πιστεύει ότι ο Πελτσάνικος μπορούσε να το τραβήξει το αγώγι. Θα είχαμε από τότε κάποια τα κοντρώσω. Λοιπόν, σώθηκε η Ελλάδα, κατεστράφηκε εγώ. Και αυτό δεν είναι κακό από όλου. Λοιπόν, υπάρχει Ελλάδα. Τον έκοψε ένα σημείο. Και να λέτε ότι καταστρέφει. Μόνο εσεί δεν βλέπετε. Δηλαδή, σα επόμενη μέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Πολιτική. Επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Μην κοδευόμαστε. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Με αυτή τη στρατηγική, με αυτή την πολιτική. Εδώ έχουν υπάρξει όλοι. Όλοι στα τέσσερα, αυτό που είναι ο Νικολόπουλος και εγώ. Είναι μια πραγματικότητα. Ποιο αυτή τη στιγμή αντιστέκεται. Πήγατε να μιλήσετε για τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να πείτε. Πήγατε να πείτε κάτι για ότι είναι σε μια κρίσιμη φάση. Δεν θα ήθελα, σήμερα... δεν θα ήθελα καθόλου, μα καθόλου, από να ήμουν σε θέση του Κώστα Καραμαλή. Την οποία προέργεσαι, την οποία βοηθήσατε δεν θα ήθελα... πριν πολιτευθείτε. Δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν σε θέση του Κώστα Καραμαλή. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει πέσει μεγάλη απογοήτευση από αυτό το οποίο, από αυτό το οποίο έχει βλέπει. Έχει τέσσερις υποψήφιους για την ηγεσία αυτή τη στιγμή. Εάν τους τύψεις όλους, μπορεί να βγάλεις έναν. Από τους τέσσερις μαζί. Όταν εννοείται, μιλάτε για Καραμαλή, ότι πρέπει να μετάσχει. Όχι να μετάσχει. Βλέπω ότι πρέπει να έχει πιάσει ένα παράπονο, μια απογοήτευση. Το παράπονο μένει στο παράπονο ή έχει και το γιατροσόφι. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Καραμαλή, αλλά τον βλέπω ότι αποστασιοποιείται κάθε μέρα και περισσότερο από τα τεκτενόμενα. Και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αισθάνεται μια απογοήτευση, πέρυσι απογοήτευση. Τώρα, να πω κάτι. Λέτε ότι αν τους τύψουμε και τους τέσσερις μαζί αυτούς μαζί τους υποψηφίους, πώς το είπατε ακριβώς, δεν βγάζουμε τι, δεν βγάζουμε ένα. Ίσως ένα παρακάτω. Μήπως είναι λίγο άδικο. Είναι, ας πούμε, ένα προσέρο. Ο κ. Δημάραξης είναι 25 χρόνια βουλευτής, ας πούμε. Ο κ. Γεωργιάδης, εσύ είναι βέβαια δικό σας πνευματικό παιδί και πολιτικό παιδί, είναι αλήθεια, αλλά έχει καταφέρει και πολλούς σταυρούς του Β' Αθηνών που εκλέγεται κλπ. Έχει ένα δυναμικό παρόν καθημερινά στα μέσα. Ο κ. Τζικώστας είναι μια νέα παρουσία. Ηλικιακά νέα. Εντάξει, έχει περάσει τη Βουλή για ένα μικρό διάστημα, εσείς τους ξέρετε πιο καλά από μένα, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Και ο κ. Μητσοτάκης εκλέγεται βουλευτής από το 2004 και μάλιστα σε πολύ ψηλές θέσεις. Πρώτος, δεύτερος, σταθερά εκεί στη Β' Αθηνών. Δεν είναι λίγο υπερβολικό, όμως λέτε, από αυτούς τους τέσσερις να μην βγει ένας ολόκληρος αρχηγός κόμματος. Εγώ έχω μια άποψη, την οποία μπορώ να τη στηρίξω. Πέστε μας, πρόεδρε. Καταρχήν δεν υπάρχει ένας ενθουσιασμένος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ένας που να λέει, ρε παιδί μου, θα σκίσουμε με τα μάτια. Θα σκίσουμε με αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις, κάτι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Ας πάρουμε έναν. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης ήταν ένας εκπληκτικός δεύτερο-τρίτος. Του προέκυψε το καλοκαίρι. Δεν είχε σκοπό τόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι να είχε μιλήσει ποτέ για να λάβει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που λίγο πολύ παίρνει από το μυαλό κάποιον άλλον. Επομένως είχε
ταυτιστεί με ένα ρόλο. Και τώρα δεν του βγαίνει ακριβώς έτσι. Λέτε, φαίνεται ένας καλός δεύτερος. Λέτε, ναι, ακριβώς. Ναι. Ένας Παναγιώτης Κανελόπουλος αναβαθμίζοντας και εγώ τον Μαράκη. Δεν το αντέχει. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης που γεννήθηκε για αυτό το ρόλο, από τη μέρα που γεννιόταν ήξερε ότι θα παίξει κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ή κάτι ποιος άλλος. Αλλά είναι απόλυτα ταυτισμένος με αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερη, ακραία οικονομική πολιτική. Εγώ τους νεοφιλελεύθερους τους φοβάμαι. Έχω τον ίδιο έτσι προβληματισμό που έχω με τους κομμουνιστές. Είναι το ίδιο ικανή για τα πιο εξτρεμ πράγματα. Ο κύριος Τζιτσικώστας ο Αποστόλης είναι ένα καλό παιδί με πολύ καλές σπουδές στο Λονδίνο. Γιώσεφ Πατρίδη, τυχερός πάρα πολύ. Πήρε ένα 71%, το οποίο βέβαια δεν θα το έχει πάρει ποτέ, εάν τον είχε στηρίξει ο Σαμαράς. Η αντίδραση του κόσμου, άντερα Σαμαρά, έφραγε. Όμως είναι σαν το Βερίκοκο. Το Βερίκοκο Μάκη Εσωτήρη το τρως με ευχαρίστηση τον Ιούνιο. Είναι γλυκό. Εάν πάνε το φας τον Φεβρουάριο, δεν τρώγεται. Νομίζω ακόμα είναι Φεβρουάριος για τον Άγουρος. Είναι ακόμα, λέτε, για να λάβει αυτή την ευθύνη της ηγεσίας, ναι, για να βγάλει παράταξη. Και ακόμα σκέφτομαι πώς θα γίνει η αντιπολίτευση, θα μπορεί να γίνει βουλευτής. Δεν περνάνε εύκολα 4 χρόνια. Φάνηκε χθες το κενό στη Βουλή. Έλεγε ό,τι ήθελε ο Τσίπρας. Ήταν ο χειρότερος Τσίπρας όλων των εποχών και κανείς δεν μπόρεσε να τον φρενάρει. Αισθάνθηκα πάρα πολύ αμήχανα. Φώνας δηλαδή επιχειρήματα. Θα σε κάνει ένα λάθος στην Νέα Δημοκρατία και στον τρόπο που διαχειρίστηκε το χρόνο του αρχηγού της, έτσι, που έγινε ομιλία χθες απόγευμα και δεν έγινε ομιλία το βράδυ, εγώ νομίζω. Αλλά αυτό είναι λάθος το θέμα. Ναι, ήταν μάλλον λάθος. Δεν τον μπόρεσαν να το χτυπήσουν κάτω. Και δεν ήταν ο καλύτερος Τσίπρας. Και μετά μένει ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι φιέστερος όλο. Δεν χωράει καμία. Είναι φιέστερος όλο. Όλα, δεν χωράει φωλία. Αλλά είναι και αδίστακτος. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει έναν άνθρωπο να εμπνεύσει ένα όραμα στους οπαδούς, να ξαναγυρίσουν, να ξαναγεμίσουν τα γραφεία που είναι άδεια κτλ. Και δεν βλέπω ποιος από αυτούς τους 4 υπάρχει. Μπορεί να εμπνεύσει αυτό το. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος στο Καραμαλή. Μην κορδευόμαστε. Εγώ δεν οφείλω καμία καλή κουβέντα για τον Καραμαλή για πολλούς λόγους. Αλλά τώρα που έχουν τα πράγματα, μόνο ο Καραμαλής θα μπορούσε, αλλά δεν θέλει. Σας διέγραψε, έχει κρατήσει το. Ναι, ακριβώς γι' αυτό λέω. Αλλά βέβαια σας έκανε καλό, γιατί κάνατε το στόμα σας και στη συνέχεια. Και εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι το έχασε ο Κώστας ο Καραμαλής το 9 Φεβρουάριο που του είπα: πάρε τους 10 δικούς μου βουλευτές, αλλά πάρε μέτρα. Μην αφήσεις το πράγμα να μας φέρει. Θα ρωτήσω κάτι. Πριν από αυτό. Είχε καλέσει τους αρχηγούς. Ναι, και του είπαν όχι. Όλοι του είπαν όχι, εγώ του είπα: πάρε τους 10 βουλευτές, πάρε μέτρα. Δεν το έκανε, με είπε ακραίο. Και τελικά. Να μην αντιδράσει στην κοινωνία, να μην αντιδράσουν και να ξεσηκώσουν συλλαγητήρια και αυτά. Εντάξει, άλλο θέμα. Αλλά όπως και να έχουμε, έτσι και αλλιώς, αυτή τη στιγμή μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει κάποιος που να τον βάλει σε μια ζυγαριά και την υπερτερεί του καθένα. Να γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα. Εντάξει, έτσι είναι ο καθένας, όπως λέτε, έχετε την άποψή σας τον καθένα. Εσείς, εκτίμησή σας, επειδή έχετε πολλά χρόνια στην πολιτική, στη δημοσιογραφία ακόμη περισσότερα. Μυρίζεστε τι θα βγάλει η κάλπη 22-29 Νοεμβρίου. Έχετε κάποια. Να λέτε ότι μάλλον προς τα εκεί θα πάει το πράγμα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα για το Μημαράκι. Όσο αργότερα, τόσο χειρότερα για το Μημαράκι. Άρα λοιπόν, το τόσο πίσω. Δεν βολεύει το Μημαράκι, λέτε. Δεν βολεύει το Μημαράκι. Βολεύει κατά συνέπεια το Τζιτζικώστα, κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε πιο πολύ, που είναι. Σύπας. Δεν το λέω εγώ, το λένε. Γιατί ένα γενικό κλίμα υπάρχει. Να το πω γιατί. Γιατί δεν έχει βγει κανένας βουλευτής δημοσίως υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχω δει κανέναν εγώ. Βοηθήστε με αν έχει βγει κανείς. Ή ένας βουλευτής ο οποίος να έχει βγει δημοσίως, μόνο 2 ευρωβουλευτές. Η κυρία Σπυράκη. Βλέπει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει ο Σαββαντάς που υπήρξε και με την Τώρα. Ναι. Δεν στήριξε τον αδερφό τη, τώρα δεν στηρίζει την Τώρα τον αδερφό τη. Δηλαδή, και τον κύριο Γεωργιάδη επίσης δεν έχω δει κανένας βουλευτής να βγει να τον στηρίζει δημοσίως. Ενώ αντίθετα για τον κύριο Τζικώστα έχω δει βουλευτές και είδαμε και απόψεις συγκέντρωση που έκανε και ήταν και μεγάλη και με πολύ κόσμο. Όπως και τον κύριο Μημαράκη επίσης έχουν βγει πολλοί βουλευτές να στηρίζουν. Άρα γι' αυτό λέω στη δική σας λογική. Αυτό το πράγμα οδηγεί μάλλον προς τον κύριο Τζιτζικώστα. Εάν πάει ο Τζιτζικώστα στο δεύτερο γύρο, ναι, θα κερδίσει όποιος και να είναι απέναντί του. Αν πάει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Άρα λέτε, μόνο αν ο Μημαράκης κερδίσει με την πρώτη, θα είναι νικητής. Αλλιώς. Εγώ είπα, δεύτερο γύρο ο Τζιτζικώστα κερδίζει. Μάλιστα. Είσαστε μέσα στα γεγονότα. Μπορεί να κάνει και έξυπνα, Μάκη μου, γιατί έχει πολύ καλά πολιτική. Θα πει αυτόν που είναι τρίτο, εάν υπάρχει τρίτο και δεύτερο, θα του πει: αλλά εδώ είσαι πρόεδρο τη κοινωνική ομάδα όσο δεν μπορώ εγώ. Οπότε λοιπόν, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Άδωνης, προφανώς ο Μητσοτάκης, θα συμπληκθεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και θα κερδίσει. Πρώτα, ζήσατε τα γεγονότα όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Η κυβέρνηση Παπαδήμου ανέμενε. Θα ήταν καλύτερη η εξέλιξη.
για τον πολίτη, για τις οικογένειες. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν να ρίξει τον Παπαδήμο για να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη και άφηνε τη συνταγματική ημερομηνία, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν εκτός μνημονίων. Εν πάση περιπτώσει όμως, όλα αυτά τα εάν δεν έχουν καμία σημασία. Εγώ προσπάθησα τότε. Υπήρχε συμφωνία όταν φτιάχτηκε η κυβέρνηση, η Παπαδήμο, υπήρχε συμφωνία πόσο θα μείνει, θα ήταν μόνο για 6 μήνες. Η συμφωνία ήταν πιο σφιχτή. Ήταν για 3 μήνες. Αλλά είχα πει εγώ του Παπαδήμου ότι κοίταξε να κάνει δουλειά σωστά και όχι με τη βιασύνη του χρόνου και έκατσε 6 μήνες. Αυτό το οποίο πρέπει να πω και το λέω δημόσια και όποιος θέλει να το διαψεύσει. Όταν μπήκα μέσα, εγώ κατάλαβα ότι όλοι θέλαν να αποτύχει ο Παπαδήμος. Εκτός από μένα που προσπαθούσε για να σωθεί η Ελλάδα. Και φάνηκε. Όταν είδα λοιπόν ότι όλοι αυτοί κορόιδευαν, άντε για χαρά και έφυγα. Δεν μπορούσα να παραμείνω μέσα εκεί. Εκεί κάποιες συγκρούσεις που υπήρχαν, κάποιες συγκρούσεις μέσα. Ναι, θυμάμαι μία μέρα, την τελευταία μέρα που έφυγα, που δεν υπήρξαν μόνο συγκρούσεις λεκτικές που ήταν καθημερινή υπόθεση. Κόντρες άγριες δηλαδή μεταξύ Βενιζέλου ιδιαίτερα και Σαμαρά. Ο Γιώργος Παπαδήμου ήταν κάπου στον κόμμα του. Την τελευταία μέρα πιαστήκαν στα χέρια και αναγκάστηκα εγώ με τον Παπαδήμο να τους χωρίσουμε. Μάλιστα είπα στον Παπαδήμο, Λουκά πιάσε τον Σαμαρά και πιάνε τον Βενιζέλο. Εσείς πήρατε το πιο δύσκολο έτσι. Τότε που φύγατε τι ήταν, τι είχε συμβεί? Συνέβη το εξής, Μάκη μου. Συζητούσαμε για τις υπηκουρικές και τα λοιπά και βρήκαμε μια κάποια λύση μετά από 7 ώρες 8. Και μόλις τελειώσαμε 12.30 ώρα, 12, λέει ο Βενιζέλος, ωραία, συμφωνήσαμε να ξυπνήσετε μια ώρα τον κύριο Τόμψεν να δω αν θα το δεχτεί. Οπότε λοιπόν μίλησα πολύ ωραία γαλλικά και λέω άντε φύγετε, ρε, άντε. Και αυτό που με τσάντισε εξ αρχής είναι ότι φέρανε ένα κείμενο στα αγγλικά που δεν το είχαν μεταφράσει, να πέρασει τράνζιτ δηλαδή. Που έλεγε προς τη Λαγκάρντ μια επιστολή, που έλεγε κάτω θυπογεγραμμένη, Παπαντρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, τέταρτος εγώ, ότι όσο πολιτευόμαστε, δεν θα ασκήσουμε πολιτική ενάντια στο μνημόνιο. Και τους είπα αυτό το τρελό πράγμα. Και το υπέγραψαν. Και τους έβλεπαν το υπογράμμα. Και λέγανε, γιατί υπογράφεται? Ευτυχώς λοιπόν σε αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει υπογραφή μου. Και έτσι κρατώ την αξιοπρέπειά μου. Διαφορετικά θα καθίσει ένα σαν για αυτούς. Τώρα να σας ρωτήσω, το Τσίπρα πώς τον βλέπετε? Κέρδισε μία εκλογή το Γενάρη, ένα δημοψήφισμα. Τούμπαρε το δημοψήφισμα το αποτέλεσμα, άλλαξε η πολιτική, να μην πω 180 μοίρες σχεδόν, ξανακέρδισε πάλι εκλογές. Πώς τον βλέπετε? Βλέπετε ένας πολιτικός που θα μακροημερεύσει και μπορεί να κάνει αυτό που λέει ο ίδιος, όχι τετραετία, την οχταετία. Ο Τσίπρας να είναι ο νέος Ανδρέας, θα πέσει εκ των έσω. Αν πέσει. Θα πέσει εκ των έσω, αν πέσει. Δεν πρόκειται να πέσει από τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως από τα άλλα τα παιδιά εκεί, τα οποία αν πέσει εκτός, εγώ τα κατατάσσω στους μικρομεσαίους. Δεν πρόκειται. Να ρίξει το Τσίπρα ο Φωδωράκης, ο Λεβέντης. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω φωτιά, δεν βλέπω ψυχή, δεν βλέπω έμπνευση. Όσο και τούτο, αν γίνει καμία στραβή από τους δικούς του, βέβαια γίνονται κάποιες έξυπνες κινήσεις. Η πλατφόρμα 2000, κάπως έτσι τη λέει, 2010. Ο Δραγασάκης, καβάλισε τους 53 για να λέξει τους 53. Βλέπω το Σαγκελαρίδη να έχει απομονωθεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σαν να φοβάται κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μα φοβάται. Άρα λοιπόν, πολύ δύσκολα θα υπάρξει. Θα διαχειρίζεται δηλαδή καλά ο κ. Τσίπρας τα πράγματα. Και έχοντα και στο μυαλό ότι πάθανε λαφαζανγκοί. Και σαφώς είναι πρόσφατο αυτό. Μπήκανε μέσα αυτοί. Έτσι. Τα αποτελέσματα, είπα το εξής, Μάκη, το επαναλαμβάνω και τώρα, Σωτήρη, ότι δεν έχει αξία ποιος ψηφίζει. Αξία έχει ποιος μετράει. Και έγινε το αφαβά με τη singular. Να μην κοδευόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι αφήσανε παίξει το λαφαζάνι και βάλανε μέσα τον καμένο. Δηλαδή ακριβώς ό,τι θα επιθυμούσε ο Τσίπρας. Πώς γίνεται, πρόεδρε? Ευκολότατα. Δεν έχουν ελληνικού αυτή τα τμήματα να ξέρουν. Ευκολότατα δεν υπάρχει. Ποια τμήματα? Σου είπε τα 319 τμήματα, σου λέει επί 40 τμήματων, ξέρω εγώ, του ζωγράφου, έλαβαν. Σαφώς. Έχουν μια ευχέρεια που φτάνει σχεδόν το 5% που παλιώσουν τα αποτελέσματα. Αυτό πάντα θα γίνεται σε όλες τις εκλογές. Εμένα με 2,96 με αφήσανε απ' έξω, τη δεύτερη φορά με 2,80 τόσο, τώρα τον Λαφαζάνη με 2,80 τόσο, όποιος ενοχλεί φεύγει από τη μέση. Και όποιος εξυπηρετεί σχέδια προχωράει μπροστά. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν μπορείτε να το αποδείξετε από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή το εκτιμάτε, αλλά προφανώς αν μπορούσατε να το αποδείξετε θα είχατε πάει στη δικαιοσύνη, θα είχατε. Δεν το λέω για εσάς μόνο. Εν πάση περιπτώσει. Όντως έχουν φτάσει πολλά κόμματα σε οριακό σημείο, περίεργα οριακό σημείο. Περίεργα, αυτό είναι αλήθεια. Όντως. Ναι. Πολλές φορές έχουν φτάσει. Αυτά τα παραδείγματα που είπατε είναι χαρακτηριστικά. Έχουμε ζήσει αυτά. Ιδίως τώρα τη Singular που την πούλησαν. Δεν είναι ελληνικό συμφερόντο. Δεν υπάρχει καν Βιεννόπουλος, έτσι. Την έχουν πάρει
τρεις εβραϊκής καταγωγής, Αμερικανοί, οι οποίοι μαγειρεύουν όλο το πράγμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση, 2015 ρε παιδιά. Σοβαρή καταγγελία. Σαφώς, είναι συγκεκριμένα πράγματα που θέλει πέντε στο γενικό. Έχω ακούσει να το λέει. 2015 και η Ελλάδα επαυγάλει μόνη της τα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πίσω είμαστε. Δεν επαυγάλουμε τα αποτελέσματα και θέλουμε μια πολυεθνική εταιρεία να μας πει ποιος βγήκε. Αυτά τα πράγματα ξέρετε. Και εσείς που είστε μεσολάβοι και είστε και έξυπνοι και πονηροί. Γιατί δεν βάζουμε 10 καθηγητές του Πανεπιστημίου παρατηρητές των αποτελεσμάτων που το έχουν ζητήσει. Και ζητήσαν οι καθηγητές. Δεν τους βάζουν και τα βλέπουν. Τη Χρυσή Αυγή τι βλέπετε? Πώς έχει σταθεί αυτή? Η Χρυσή Αυγή, εν πάση περιπτώσει, χειροδικώντας, γκαρίζοντας κλπ., έχουν δημιουργήσει σε ένα λούμπεν, σε ένα προλεταριάτο, ξέρω εγώ, της άλλης πλευράς. Πριν, πού ήταν? Τι? Τι ψήφιζε αυτός ο κόσμος πριν? Ψήφισε και αριστερά, ψήφισε και εμένα, ψήφισε και Νέα Δημοκρατία. Πήγαν όλοι απελπισμένοι και απογοητευμένοι, οριζόντια προς αυτούς. Αλλά με όλα αυτά που βλέπουμε, με το βίντεο που βγήκε προχθές, κάποιος δεν διερωτάται, επειδή μου. Αλλά τα παιδιά τα βλέπανε, τα ακούγανε μέσα, γιατί μένανε? Έχω την αίσθηση ότι είναι τόσο η αγανάκτηση, που διαγράφει κάποια σπουδαία πράγματα ο νους. Ότι αυτή η πάση περιπτώσει. Η αγανάκτηση δεν μπει στο κουκουέ. Κουρασμένο, γυρασμένο και δεν έχει ενανεώσει το λόγο του. Αλλά υπάρχει όμως μια αντίδραση που φοβάται. Κάνει εντύπωση όμως ότι και οι δυο τους αυτά τα δύο άκρα δεν είπαν δραχμή. Λένε δεν είναι ώρα τώρα για να φύγουμε από το ευρώ. Άρα λοιπόν όλα τα κόμματα έχουν γίνει μνημονιακά Α κατηγορία ή Β κατηγορία. Όλα το 100%. Και γι' αυτό λοιπόν το εκλογικό σώμα κατά 52% του είπε κόφτε το λαιμό σα. Δηλαδή πανηγύριζε χθες ο Τσίπρας και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή εκεί είναι τα αντανακλαστικά του πολιτικού. Σας περάσαμε 7,5 μονάδες. Δεν τι είπε κανείς. Έχασε 300.000 ψηφοφόρους μέσα σε 6 μήνες. Ναι. Να τον τελειώσει. Να τον τελειώσει. Θα απαντούσε όμως ότι έχασαν 300. Άλλος, εσύ είσαι κυβέρνηση. Για σένα μιλάμε τώρα. Έχασε 300.000 ψηφοφόρους. Τι χορεύεσαι, ρε. Να τον τελειώσει στην κλεφτική του μάρα. Εκεί λοιπόν ο Τσίπρας. Εκεί ο Τσάπρης λοιπόν. Ανοίγει σαμπάνια. Που είπατε προηγουμένως. Η αποχή πώς την λέτε? Για φανταστείτε τώρα να ήμουν εγώ μέσα έτσι. Θα ξαναμπείτε? Ναι, θα ξαναπώ, σαφώς. Αν πάτε προηγουμένως, ότι δεν ανακατεύεστε. Όχι, θα κατέβω 100%. Τώρα δεν κατέβει γιατί ήταν στημένο το παιχνίδι. Είπε ότι και το βλέπει κατάλαβα. Μια απελπισία γενικώς αυτό που έρχεται, αλλά δεν είπε ότι. Γι' αυτό δεν ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Είπε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι στημένο. Για χαρά, το ήξερα, το βλέπα. Ναι, το κόμμα όμως διατηρείται. Το κόμμα διατηρείται και κάνει εκδήλωση την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη με όλα τα στελέχη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε μια εικόνα, ο κόσμος που ψήφιζε μέχρι πρόσφατα εσάς, πού πήγε σε αυτές τις εκλογές, τι έκανε? Αρκετοί πήγαν στο Λεφέντη, αρκετοί πήγαν στο στη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι άλλοι πήγαν στο Θωδράκι. Γενικά κάποιοι απελπισμένοι πήγαν στον Καμένο. Φαινόμενο... Αλλά ξαναμαζεύονται όλοι, ξαναμούρχονται τώρα. Το φαινόμενο Λεφέντη πώς το βλέπετε? Να σου πω κάτι, Σωτήρη μου. Ανέκαθεν το Δελφινάριο έκοβε περισσότερα εισιτήρια από το Εθνικό Θέατρο. Είστε, ναι. Είναι τα καθόλου ο πρόεδρος, το ξέρουμε. Η, αλλά... η Χρυσή Αυγή θα έχει συνέχεια. Η Χρυσή Αυγή είναι θέμα χρόνου. Δεν ανιώνεται, δεν έχει καμία πρόταση πολιτική στη Βουλή. Ανεβαίνει. Δεν πέφτει. Ανεβαίνει όσο ανεβαίνει απογοήτευση. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ο κόσμος θα καταλάβει ότι χρειάζεται μια πολιτική πρόταση εναλλακτική και θα ακούσει πιο σοβαρούς και χέφρονες ανθρώπους. Δηλαδή είστε έτοιμος? Ναι, μαγεί μετά τα Χριστούγεννα. Θα περιμένω σε πείσει το όλο αυτό το πράγμα και θα βγω και θα σηκώσω το χέρι και θα πω πάμε. Το κανάλι υπάρχει. Κόσμο έχετε ο οποίος να παρακολουθεί. Εγώ επειδή παρακολουθώ για τα social media βλέπω κάποιους ανθρώπους που σας έχουν μείνει πιστοί και συνεχίζουν και είναι μαζί σας. Αλλά γενικότερα κόσμο τώρα που δεν μπήκατε, από την εποχή που δεν μπήκατε. Περισσότεροι από όσους περίμενα. Περισσότεροι. Ναι. Κόσμος πολλής δηλαδή. Ίσως είμαι ο μόνος πολιτικός προβλημένος που μπορώ και πηγαίνω μόνο μου στα μαγαζιά, πάω, ψωνίζω, μπαίνω και γιοργάρα, γιοργαρ και τα λοιπά. Δεν έχω απογοητεύσει τον κόσμο, δεν πούλησα δηλαδή για την καρέκλα. Δηλαδή το 2011 το αντιλαμβάνεσαι και οι δύο. Γινόμουν ό,τι ήθελα και όταν λέω ό,τι ήθελα εννοώ ό,τι ήθελα. Δεν έγινα τίποτα. Δεν με διέφερε η καρέκλα, με διέφερε σε ό,τι πατρίδα. Να ρωτήσω κάτι. Την πιθανότητα να συνταχθείτε με έναν τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία, το μητρικό κόμμα σας ξανά στο άμεσο μέλλον,
τη βλέπετε ως, δηλαδή να ξαναδεχθείτε στο σπίτι σας από το οποίο προέρχεστε και από το οποίο φύγατε βίαια στο 2000 με τον τρόπο που φύγατε, πάση περιπτώσει, κάνετε τη δική σας πορεία, αλλά αυτό είναι το σπίτι σας, έτσι. Έτσι, λοιπόν, για πολύ κόσμο. Σε βλέπω κάτω ότι φοράς, έχεις παπούτσι 45 νούμερο, έτσι. 46 πόδι. Πήγαν να το βάλεις σε παπούτσι 42. Ναι. Δεν χωράει. Δεν χωράω, μπορεί. Αν δεν χωράτε στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αν γίνει κάτι. Έτσι, αν ήταν ο Κώστας Καραμαλής, θα χωρούσατε στη Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο δεν χωρίσατε καθόλου καλά. Χωρίσατε άσχημα το 2000. Ο Κώστας Καραμαλής έχει ένα όγκο. Ναι. Και ο Κώστας Καραμαλής έσβησε όπως έσβησε. Προφανώς προσωρινά, γιατί δεν είχε ένα επιτελείο. Αυτούς τους οποίους επέλεξε, στον δρόμο φάνηκαν ότι ήταν εμπόσικοι. Θα πω κάτι που το λέω για πρώτη φορά. Εάν τότε το 2000 υπήρξαν πιο ήρεμες στιγμές και από τον ίδιο και από εμένα και ήμουνα στο πλευρό του, εγώ δεν θα έφερα τον Καραμαλή να παραπατήσει τόσο πολύ με κάποιες επιλογές του και να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε. Τη ζωή πώς την είναι, Γιάννη Κωνσταντοπούλου, πώς την είναι? Κάει και μόνη της, υπερβολική. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί too much. Νομίζω ότι κάει και μόνη της. Καλός τέλεχος δηλαδή που κάει και μόνο του. Καλός τέλεχος δηλαδή το οποίο θα μπορούσε να έχει μια πορεία, αλλά κάει και μόνο του. Και νομίζετε ότι εδώ τελείωσε? Γιατί βλέπουμε τώρα κάτι κινήσει την κυρία Βαρουφάκη από. Εντάξει. Το Βαρουφάκη μην το δεις κάποια στιγμή να ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κράτα το αυτό. Κράτα το. Ναι. Η Ζωήτσα, αν άκουγε περισσότερο τον Νίκο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τον πατέρα της. Δεν τον άκουσε. Και αυτό το extreme είχε κοστολόγια. Και το κόμμα, καταρχήν στενοχωρηθήκατε όταν έφυγε και ο Άδωνης και ο Βορύδης από εσάς? Απογοητεύτηκα. Το περιμένατε? Το περιμένατε? Τον Βορύδη το ξέρα. Το περιμένατε? Τον Βορύδη το ξέρα. Το ξέρει το Βορύδη. Δεν πάει σε μεγάλο κόμμα, είναι τι, ήθελε η εξουσία, η υπουργεία? Θέλανε και υπουργεία, θέλανε υπουργεία. Και μάλιστα, ας το δεχτούν, πιστεύω. Όταν καταλάβαμε ότι είναι μπλόφα τα πράγματα, του λέω το Δεκέμβριο, παιδιά, μέχρι τα Χριστούγεννα, τελειώστε τα νομοσχέδια. Κάποια τα είχα πάει και πιάτο, δηλαδή, όπως αυτό με τους ταξιτσίδες, ναι, για να φύγουμε. Το αφήσανε, το αφήσανε, το αφήσανε και μετά δεν φεύγανε. Και τα δύο υπουργεία ήταν υπουργεία που θα μπώνουν. Έτσι, που, οι εφοπλιστές στην μία και τα σκευαστές από την άλλη θα μπώνουν. Να σας πω, ο κ. Βορύδης όμως, παρά το ότι πολλοί λέγανε ότι θα είναι υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, τελικά δεν το έκανε στην παρούσα φάση. Γιατί ο Βορύδης είναι πολύ πονηρός. Γιατί δεν το έκανε, λέτε? Είναι, ναι, πολύ πονηρός. Τα μπέτει στα ζύγια, σου λέει δεν βγαίνει. Ναι. Και να καούν οι άλλοι, να τη σειρά μα. Και βγήκε μπροστά ο άλλος. Για τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, για να δέσει ένα ποσοστό. Κατάλαβε ο Άδωνης, είναι αρκετά ευφύης, ότι δεν θα χωράει σε μια Νέα Δημοκρατία που δεν υπάρχει Σαμαράς και θα πάρουν κάποιοι άλλοι. Και θα υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να του πούνε παραμέρισε. Έτσι λοιπόν πάνε να δημιουργήσει ένα βάθρο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Κόμμα, αν μπορεί, θα κάνει ο Βορύδης. Κόμμα, λέτε, θα κάνει ο Βορύδης. Αν μπορεί, λέω. Αν μπορεί. Και το για τον Άδωνε δεν λέτε. Έτσι λέτε, απλώς ότι θα τη θέλει να θέλει να φτιάξει. Να δέσει, λέτε, λοιπόν, ένα, να δέσει. Ναι, όπως, ναι, ότι είναι, ας πούμε, ένας παράγοντας σημαντικός και έτσι δεν κινδυνεύει θέση του μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όποιος και να είναι αρχηγός. Αυτό λέτε, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, να σου πω κάτι. Το είχε προσπαθήσει, γιατί ιστορικά δεν ξέρουν τα παιδιά. Καλώς και εγώ ο Περικλής, αλλά υπάρχει και πιο σύγχρονη ιστορία. Το είχε κάνει και ο Μπούτος αυτό. Ναι. Το θυμάται πολύ καλά, αλλά μετά έφυγε τελικά από την Δημοκρατία ο Μπούτος. Ναι, ναι, ήταν υποψήφιος αρχηγός. Υποψήφιος αρχηγός και μετά πήγε στο Πασό. Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια προηγούμενα που κανείς δεν ξέρει. Το θυμάμαι και εγώ. Τη συμπεριφορά. Ναι, είναι, βέβαια, είναι η ιστορία του 80. Αυτή τη θυμάμαι και εγώ, Πρόεδρε, δεν είναι τόσο παλιά. Υπάρχει σωτηρία? Για τη χώρα, όχι, δεν υπάρχει. Με αυτή την πολιτική δεν υπάρχει σε κάτω. Δεν βγαίνει. Μην κοτοβάμε στον κόσμο. Ξέρετε, θα μπορούσα να λέω ώρα πριν. Δεν βγαίνει μόνο η Ελλάδα και οι άλλε χώρε έχουν πρόβλημα. Καταρχήν δεν βγαίνει η Ελλάδα και μετά βλέπουμε τα άλλα. Δεν βγαίνει η Ελλάδα. Δεν βγαίνει η Ελλάδα. Αυτά που χρωστάμε είναι πάρα πολλά. Ο τρόπος με τον οποίο. Θα σα βάλω στο ράφι. Τι θα πάθουν? Θα χαθεί η Ευρώπη από τα 400. Από... Και αυτό δεν παλεύει τώρα ο Τσίπρας, τη διαγραφή του χρέους. Ή εν πάση περιπτώσει, όχι διαγραφή, γιατί πια κούρεμα δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει μια διαγραφή. Ο Τσίπρας έκανε μια ευφύη κίνηση. Ναι. Έτσι. Έκανε το πρόβατο. Και πιστεύω το έκανε συνειδητά. Βλέπει λοιπόν ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα έντονη μεταξύ Αμερικής και Γερμανίας. Και πήγε και κόθηκε στην αυλή του Αμερικάνου. Ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο πλέον Αμερικανόφιλος πρωθυπουργός που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και καλά έκανε, επαναλαμβάνω. Για όσους δεν τα αντιλήφθησαν, αυτό το οποίο έγινε προημερών στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη ήταν μια νέα γιάλτα. Όλα τα άλλα περί κοκορομιχιών με τα δύο μεγάλων, ξεχάσετε.
Σύμφωνα σε η Ρωσία, και, την ιστορία η Ρωσία του... και η Αμερική. Αυτά παίρνω εγώ. Πάρε σε αυτό το κομμάτι τη Συρία, πήγαινε, καθάρισε. Βγάζουμε έξω τη Γερμανία και θα δείτε αύριο στην ανοικοδόμηση τη Συρία θα είναι οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Εκεί λοιπόν ο Τσίπρας πρέπει τώρα πάνω να χωθεί, να βρει τι κατασκευαστικέ εταιρείε εδώ τη χώρα, τι κατασκευαστικέ εταιρείε, να του πει να είσαστε έτοιμοι, να στείλουμε και κόσμο να δουλέψει κάτω και να μου φέρετε και τίποτα λεφτά μέσα. Πολλά τα λεφτά. Πιστεύουν λοιπόν ότι θα περάσει το 1 δισεκατομμύριο η ανοικοδόμηση τη Συρία. Πρέπει σε αυτό να πάρουμε κι εμεί ένα κομμάτι. Παίζει έξυπνα και εχθέ Μάκη αντικειμενικά, έτσι. Και σαν πολιτικό συντάκτη, αλλά και σαν πολιτικό πρόσωπο. Ο μόνο που ξεχώρισε από του πολιτικού ήταν ο Νίκος Χωτζιάς. Ο μόνο. Ο οποίο είπε ξεκάθαρα πράγματα, εκεί βρισκόμαστε, εκεί είμαστε, εκεί είμαστε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πιστεύω ότι αυτό ο άνθρωπο θα εξελιχθεί σε μεγάλο υπουργό εξωτερικών. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι στην Νέα Υόρκη που ήταν ο κ. Τσίπρας δεν συναντήθηκε με κανένα Ρώσο? Τέλειωσε αυτό με τη Ρωσία. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Μια συνάντηση. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό ο Τσίπρας. Είναι σαν αυτό το κόλπο που κάνουμε εμείς. Μας αρέσει η Ελένη, δεν μας κοιτάζει πολύ η Ελένη. Φλερτάρουμε λίγο την Ασπασία. Το βλέπει η Ελένη και σου λέει εδώ. Αυτό έγινε. Το έκανε έξυπνο. Εγώ δεν θα πω όχι. Έξυπνο. Αυτά που δεν μπορούσε να κάνει ποτέ ο Σαμαράς. Αυτό που δεν έκανε ποτέ ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ο οποίος με συναντούσε πάρα πολλές φορές. Μα πάρα πολλές φορές. Και του έλεγα λάθος πολιτική, λάθος πολιτική. Επομένως έχει DNA ηγέτη, διότι. Δαμανάκη, Κωνσταντόπουλος, Αραβάνος. Ναι, είναι και το timing πάντα έτσι. Βαρβαριστεί. Είναι και η ώρα. Έτυχε στην ώρα αυτή να είναι στο τιμόνι ο Τσίπρας. Όμως και εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Τσίπρας και τον Αραβάνος, ίσως να μην είχε αυτές τις επιδόσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι για πέταμα ο Τσίπρας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να έχουμε το θάρρος γνώμη μας και να το πούμε. Δεν είναι για πέταμα ο Τσίπρας. Όποιος δεν, δεν υπολογίζει και τον μετράει, κάνει λάθος. Όπως δεν ήταν για πέταμα το 55 ο Καραμαλής και τον ρούφηξαν τα ανάκτορα, τον βάλανε πάνω και είχε μια πορεία. Και έμεινε Στεφανόπουλο, θυμάστε. Στεφανόπουλο, Κανελόπουλο, δεύτερη βάση. Στεφανόπουλο. Τα λουλούδια πηγαίνανε στο Στεφανόπουλο. Και λάκησε και πήγε μετά. Εγώ δεν το θυμάμαι, δεν είχα γεννηθεί, αλλά επειδή έχω διαβάσει, έμεινε και αρκετά χρόνια. Δηλαδή έκανε την πρώτη του επταετία. Αυτό θέλω να πω. Οχταετία. Ναι, αλλά μην ξεχνά, Σωτήρη, επειδή είσαι νεότερο, ότι στον κολοφόνα τη δόξα του Παπάγου, ο Καραμαλής για τρεις μήνες εξαφανίστηκε. Και είχε πάει στην Αμερική και πέρασε. Κάποια σχολεία. Όπως και πριν έρθει εδώ το 1974. Λέτε δηλαδή ότι ο Τσίπρας πήγε στην Αμερική και πέρασε σχολεία. Δεν ξέρω Τσίπρας τι έκανε. Εγώ μιλάω για τον Καραμαλή. Είπατε κάτι το οποίο. Ότι ο Τσίπρας. Ο πιο αμερικανόφιλος πολιτικός των τελευταίων ετών όταν έχει περάσει από τη θέση αυτή ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν έχει περάσει, εν πάση περιπτώσει. Από το Πανεπιστήμιο Ίστον. Έτσι, το οποίο του βαθαίου κράτου τη Αμερική, έτσι. Σόρο και τα πίσω. Δεν περνά εάν δεν έχει δώσει εξετάσει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας έδωσε εξετάσεις και πέρασε με καλό βαθμό. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει πιθανότητα εκλογών σχετικά γρήγορα ή νομίζετε πως θα περάσει καιρός μέχρι να έχουμε νέα? Γιατί το συνηθίσαμε να ψηφίζουμε. Πηγαίνουμε κάθε Κυριακή, τρεις φορές πήγαμε φέτος. Βλέπετε ότι θα κρατήσει αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία των 155 βουλευτών γερά για ένα διάστημα ή βλέπετε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις? Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα κλείσει την τετραετία. Μπορεί να συμβεί κάτι, αλλά δεν το βλέπω σε άμεσο χρόνο που λένε, ξέρω, σε 4-5 μήνες. Όχι, δηλαδή θα ποιος θα τον ρίξει? Ναι, αυτό είναι ερώτημα. Εκτός να στρομπουλήξει το πόδι του, ξέρω εγώ, ο Καμένος και να κάνει ένας-ένας, ξέρω εγώ. Εθνικά θέματα, ανησυχείτε? Ναι, ανησυχώ αρκετά. Εκεί ο Αναστασιάδης είναι έτοιμος να παραχωρήσει? Ο Αναστασιάδης ήταν έτοιμος από το 2004, Μάκη σου, φώναζε το ναι και τα λοιπά, ήτανε, είχαν ακούσει και διάφορα πράγματα εκεί. Δεν είναι από εκείνους που θα σηκώσουν ανάστημα. Είναι μια εξέλιξη ότι που... ο κύριος Τσίπρας είναι κοντά του. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει τόσο, επαναλαμβάνω, τη ασώτη της αμερικανικής πολιτικής, που ο Αναστασιάδης μπροστά του φαίνεται κομπάρσος. Υπάρχει περίπτωση να η κεντροδεξιά παράταξη να κάνει επιστράτευση? Γι' αυτό το ρώτησα πριν για τον ίδιο. Επιστράτευση. Αλλά είπε το 46 δεν χωράει 42. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή, μ' αρέσει ένα παιδί που έχει χαθεί. Ο Χρήστος ο Ζώης. Ο οποίος θα μπορούσε σήμερα να είναι ως και υποψήφιος αρχηγός. Προτάθηκε γιατί να μπει στην κυβέρνηση αυτή. Προτάθηκε στον κύριο Τσίπρα να μπει νομίζω στην κυβέρνηση αυτή. Από τον κύριο Καμένο προτάθηκε. Παραμείνω στην Βουλή Αθηνίας. Αλλά δεν έγινε. Δηλαδή, θα πω, έχει κάποιους άνθρωπους που είναι απ' έξω. Επίσης, ο Βίρνο Πολύδωρας. Είναι αρκετοί που είναι πιο κατωτέρας, ξέρω εγώ. Συνθέσεως ή φυράματος.
είναι απ' έξω. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν και διάφορες αχλαμάδες οι οποίοι φλερτάρουν έτσι κτλ. Πάντως έχει πέσει ο πύχης τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή ακόμα και στους δημάρχους. Και στους δήμους. Εντάξει, δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Όπως επίσης και είναι νεολαία. Εγώ επιμένω ότι 5 χρόνια είναι απούχουσα. Η νεολαία δεν ερεθίζεται πλέον από την πολιτική. Πού είναι η εποχή, Μάκη, που θυμάσαι την ΟΝΕΔΑ από τη μία, την ΟΝΕΔΑ του Πασόκ από την άλλη, που άλλαγε ο κόσμος. Και θυμάσαι και το δεκαετία του 60 γίνεται το σύνθημα 15% πρίκα στην παιδεία. Αυτό το 1-1-4 και το 80 που λέει το ίδιο σύνθημα. Το 80 εγώ θυμάμαι. Το 84 με την εκλογή του Σαφυρόπουλου. Βελτιώθηκε η ζωή. Το Δικηγορικό Σύλλογο που ήταν η πρώτη νίκη του χώρου. Χάλασε ο κόσμος. Βελτιώθηκε όμως το επίπεδο ζωής και δεν ενδιαφέρεται πλέον να βγει στους δρόμους. Όχι, νομίζω δεν βελτιώθηκε. Εγώ έβλεπα παλαιότερα πολύ περισσότερο κόσμο να χαμογελάει. Έφευγα από το σπίτι μου και λέγαμε 200 καλημέρα. Τώρα μου μιλάει κανείς. Όχι, λέω τα τελευταία 6 χρόνια. Τώρα όμως είναι ερώτημα. Ναι, Μάκη, να σου πω κάτι. Εκεί την πατήσαμε. Μας δώσανε επίπλα στη ευδαιμονία οι ξένοι με τα λεφτά. Πάρε. Γαϊδουρέψαμε λίγο και τώρα είμαστε στα δύσκολα και μας κακοφαίνεται. Θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα και κοινωνικά, γιατί αυτό είναι κοινωνικό θέμα που λες, και ψυχικά. Δεν εμπνέει κανείς. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να βρεθεί εκείνο το ερέθισμα να ξαναμαζέψουμε τον κόσμο. Η ομάδα Καρατζαφέρη και εν ώψη επιστροφής. Η ομάδα Καρατζαφέρη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, δυνατοί. Θα τυπούσα κάποιους αν έλεγα κάποια πράγματα. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μην παρεξηγηθεί, που με ακούει στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που παίρνουν και μου λένε πρόεδρε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται. Ίσως περισσότερο από το να ήμουν υποψήφιος αρχηγός στην Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Μια και μυστικό τελειώδη. Ένα-δύο πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Η λειτουργία δηλαδή και στο πολιτικό σύστημα και η παιδεία. Δεν έχουμε παιδεία. Έχουμε χάσει την νεολαία γιατί δεν έχουμε παιδεία. Έχουμε χάσει την παιδεία. Αυτή η αριστερόστροφη παιδεία, ρεπούσιδο-δραγώνας, έχουν νομίζω ξεστρατήσει την νεολαία. Πρώτα την παιδεία και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά και ελπίζω στο επανήλθε να ξαναπούμε. Γιατί μεγάλο στιγμικό κανάλι δεν με καλεί, μόνο το κόντρα τρομάει. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα καινούριο στην προσπάθεια που είπατε ότι τη συνεχίζετε. Αμέσως μετά την πρωτοχρονιά ξεκινάμε. Να είστε πάντα καλά με υγεία κυρίως και να συνεχίζετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε μαζί μας και για τα μηνύματά σας. Δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Το ραντεβού μας αύριο το βράδυ στις 10 θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα αύριο στο πρώτο μέρος εκπομπής για ασφαλιστικό. Συντάξεις με ειδικούς εδώ πέρα που νομίζω ότι αξίζει το κόμμα να την παρακολουθήσετε. Καλή συνέχεια. Κόντρα 24 Εμίλιος Λιάτσος. Κόντρα News το πρωί στα περίπτωση και κόντρα news.gr για διαδικτυακή 24 ώρες ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.